Λοιπόν, για να μας τα πεις, ακούμε. Στο σημερινό παιχνίδι, αυτό που είδαμε μέσα στο γήπεδο, σίγουρα δεν ήταν η ομάδα της Στυλίδας. Οι φανέλες μόνο μπορεί να θυμίζουν την ομάδα της Στυλίδας. Αυτό που είδαμε μέσα στο γήπεδο δεν ήταν η ομάδα η δική μας. Είχαμε μία κάκιστη απόδοση. Δεν εξετάζω εγώ. Μπορεί να χάσαμε 2-3 ευκαιρίες, 4-5 πόσες ήταν, μετρημένες ήταν, που θα μπορούσαμε και να προηγηθούμε πολύ νωρίτερα και να κλειδώσουμε το παιχνίδι. Η απόδοση όμως δεν ήταν αυτή που περίμενα και αυτή που θέλαμε. Σίγουρα ερχόμασταν από ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στη Μαλαισίνα με πολύ τρέξιμο, που είχαμε μια εξαιρετική απόδοση. Αυτό όμως δεν αποτελεί ελαφρυντικό, γιατί και τα παιδιά της Αταλάντης παίξαν ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι για αυτούς μέσα στο κρίκελο και είχαν την ίδια κούραση που είχαν και οι δικοί μου. Ήταν ένα από τα δύο χειρότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει φέτος. Το ένα ήταν μέσα στο Κηφισό και το πληρώσαμε, και το σημερινό, το οποίο δεν μας τύχησε βαθμολογικά, και αυτό είναι το ευχάριστο. Από αυτό το παιχνίδι κρατάμε μόνο τους 3 βαθμούς και τίποτα άλλο. Οφείλουμε να το ξεχάσουμε γρήγορα, να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, να δουλέψουμε, να ξαναβρούμε πάλι το ρυθμό μας και να ξαναγίνουμε η ομάδα αυτή η οποία την Τετάρτη μας χειροκρότησε ο αντίπαλος. Σαν αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Εκείνο που με δυσαρέστησε και με προβληματίζει είναι η απόδοση. Σαν αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Αυτό.